και να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τον προπονητή του ΠΑΟΚ στο Βόλιο, τον κύριο Καλμαζίδη, ο οποίος θα μας βάλει λίγο στο κλίμα των ημιτελικών με τον Ολυμπιακό. Coach, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Καλά είμαστε, ναι. Είμαστε μια χαρά. Ξεκινάει ένα άλλο πρωτάθλημα. Τελείωσε η πρώτη φάση, ξεκινάει ένα άλλο πρωτάθλημα. Ναι, άλλο. Τώρα ξεκινάει μάλλον. Τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει. Έτσι είναι, όπως ξέρουμε όλοι, σίγουρα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια την κανονική περίοδο, αλλά τώρα ξεκινάει η φάση που θα κρίνει τον τίτλο και τα play-off όλα ξεκινάμε από 0-0. Mm-hmm. Τα παιχνίδια τώρα. Άρα σβήνουμε ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν. Το ξεχνάτε κι εσείς? Ξεχνάμε. Σίγουρα πρέπει να μαθαίνεις από την ιστορία και το παρελθόν και, και αυτά που έχεις κάνει και να κρατήσεις τα καλά και να προσπαθήσεις, όπως είπα, να μάθεις από τα κάποια λάθη που έχεις κάνει και να μην τα ξανακάνεις. Τώρα δεν θέλω να σταθώ πολύ στο παρελθόν. Εννοείται. Εμείς βλέπουμε μπροστά, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να χτυπήσουμε στα ίσα τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα βγει και ο εγωισμός, ο αθλητικός, mm-hmm, και η όρεξη για ρεβάν. Εμείς σίγουρα δεν είμαστε ειδικοί στο βόλι, το μαθαίνουμε, το βλέπουμε. Πείτε μας εσείς που είστε επαγγελματίας στον χώρο τόσα χρόνια, τελικά στο άθλημα, στο παιχνίδι ή σε μια σειρά αγώνων, η ψυχολογία τι ποσοστό παίζει? Είναι τόσο μεγάλο ποσοστό που επηρεάζει την εξέλιξη αγώνων ή στόχων? Τέμι, μπορεί να απαντήσει κανένας αυτή την ερώτηση ακριβώς με τι ποσοστό. Μήπως είναι πιο μεγάλο από άλλα αθλήματα? Ίσως, δεν ξέρω. Το βόλεϊ έχει μια ιδιαιτερότητα ότι κάθε φάση, κάθε φορά που ξεκινάει η φάση, mm-hmm, είναι 0-0. Δηλαδή αυτή η φάση δεν εξαρτάται από καμία, όπως το ποδόσφαιρο, αν βάλεις ένα γκολ μπορεί να αλλάξει λίγο τακτική, να κάνει, ναι, καλύτερη άμυνα, ναι, ναι. Έχει μια ιδιαιτερότητα εκεί που πρέπει να παίξεις αρκετά και με την αυτοπεποίθηση και με την ψυχολογία που έχεις για την επόμενη φάση. Ίσως έχει μια ιδιαιτερότητα. Αλλά εγώ νομίζω ότι σε αυτές τις καταστάσεις που δούμε τώρα ξεκινώντας οι μετελικούς με τον Ολυμπιακό, μπαίνει μέσα και ο αθλητικός εγωισμός, mm-hmm, η θέληση, η δίψα για κατάκτηση κάτι καλό. Ναι. Σε μια σειρά αγώνων play-off μπορεί να μιλάμε για κάποιο κρίσιμο παιχνίδι, το πρώτο για παράδειγμα ίσως είναι πιο κρίσιμο ή και αυτό δεν μετράει τόσο? Πάντα το επόμενο είναι το πιο κρίσιμο, ναι, σε όλους. Αν πρέπει να πούμε, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιες θεωρίες που λένε ότι η μονή αγώνων, δηλαδή το πρώτο, το τρίτο, το πέμπτο, mm-hmm, είναι η πιο κρίσιμη, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να συμφωνήσω αυτό. Πάντα το επόμενο είναι αυτό που είναι το κρίσιμο για μας και έτσι εμείς βλέπουμε το κάθε παιχνίδι σαν το τελευταίο μας και έτσι θέλουμε να σκεφτόμαστε μόνο αυτό το παιχνίδι που θα παίξουμε, ναι, σήμερα. Ωραία, να το υπερβώ για μία ακόμα ερώτηση. Τετάρτη σήμερα πρώτο μάτς, Παρασκευή δεύτερο πάλι στην έδρα του Ολυμπιακού. Αν σας πω ότι Παρασκευή βράδυ θα γυρνάτε Θεσσαλονίκη με ισοπαλία στις νίκες, μία-μία, θα είστε ευχαριστημένος? Θα έλεγα πως ναι. Θα είστε. Θεωρητικά το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός, ξεκινώντας με τα δύο παιχνίδια εδώ, στην Αθήνα και μετά γυρνάμε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά νομίζω αν καταφέρουμε να πάρουμε ένα από τα δύο ή και τα δύο, μετά γυρνάει και η ψυχολογία, ναι, και ναι, το βάρος εις βάρος του Ολυμπιακού. Και εκεί θέλει λίγο διαχείριση και να δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι δύο ομάδες.
Τα τελευταία δύο σας παιχνίδια έληξαν στα 5 σετ. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι μιλάμε για αρκετά ισορροπημένο ζευγάρι. Και εδώ ίσως επάνω υπάρχει και μια δική σας επιτυχία. Γιατί πριν 3 μήνες δεν ήταν ισορροπημένες οι 2 ομάδες. Υπήρχε μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Μπορούμε να πούμε τώρα ότι είστε κοντά στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Θα έλεγα είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά. Και ήθελα με διαφορετική δομή η κάθε ομάδα. Ναι, αλλά νομίζω ότι είμαστε κοντά. Αυτοί έχουν πιο δεμένη ομάδα, πιο ομοιογένεια, πιο πολύ ομοιογένεια από τη στιγμή που είναι η ίδια ομάδα από τον Αύγουστο, με ίδιο προπονητή, με σταθερή δηλαδή. Εμείς είχαμε κάποιες αλλαγές και προπονητή και κάποιους παίκτες, προσθήκες, αλλαγές. Αυτό σίγουρα επηρεάζει μια ομάδα, δεν έχει την ίδια ομοιογένεια, αλλά πιστεύω πως παρόλα αυτά μπορούμε να φτάσουμε ψηλά και να χτυπήσουμε στα ίσα τα παιχνίδια. Μετά από τόσα μάτς με τον ίδιο αντίπαλο, μπορεί να υπάρχουν μυστικά ή κάποιες εκπλήξεις που επιφυλάσσει ο ένας προπονητής τον άλλον? Όχι. Όχι, με τίποτα. Όχι. Μεγάλα μυστικά δεν υπάρχουν. Απλώς είναι, μπορεί κάποια μέρα να είναι σε καλύτερη μέρα κάποιος, σε χειρότερη μέρα κάποιος άλλος παίχτης. Αυτομάτως ίσως αλλάξει ή να φορτώσεις από άλλο τρόπο στην επίθεση ή το μπλοκ. Αυτές είναι μικρές λεπτομέρειες, αλλά μυστικά δεν υπάρχουν. Ναι. Να αλλάξει κάτι. Προσέξτε τώρα, 2 ερωτήσεις από φίλους που μας στέλνουν μηνύματα και είναι αρκετά έτσι περίεργες ερωτήσεις. Ένας φίλος ρωτάει, πολύ τεχνικό θέμα, γιατί ο Καρασαβίδης μπαίνει στους τελευταίους πόντους κάθε σετ, αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτή την πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Είναι μια αλλαγή. Ο Καρασβέλης είναι ειδικός, ας πούμε, θα το έλεγα, είναι σαν δεύτερο λίμπερο με την ομάδα, είναι ειδικός στην υποδοχή και στην άμυνα. Αυτή είναι το καλό του στοιχείο. Και εκεί μπαίνει μέσα προς το τέλος του σετ που, αν ξέρετε, μπορεί ένας παίκτης που παίζει εξάδα μπορεί να βγει και να μπει μόνο μια φορά στο κάθε σετ. Και περιμένουμε στο κρίσιμο σημείο εκεί πέρα για να κάνουμε μια αλλαγή και να ενισχύσουμε την υποδοχή μας. Αυτό είναι το τακτικό κομμάτι. Τώρα, άλλες φορές έχει επιτυχία, μάλλον περισσότερες φορές έχει επιτυχία. Έχουμε 2 ημιτελικούς, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Φυσιά Σύρος. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Κλαμαζίδη, να το επιδιώξατε αυτό το πράγμα στην κανονική περίοδο? Να παίξουμε με Ολυμπιακό στο ημιτελικό? Ναι. Όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός είναι η πιο δυνατή, η πιο σταθερή ομάδα μέχρι στιγμής. Θα δούμε και από το αυτή η βαθμολογία στην κανονική περίοδο. Όχι, για ποιο λόγο? Και εξάλλου δεν υπάρχει. Εμείς το κάθε παιχνίδι που παίζουμε προσπαθούμε να κερδίσουμε. Δεν βλέπουμε, δεν κάνουμε μαγειρέματα τέτοια. Ψυχολογικά πώς βλέπετε τους παίκτες σας? Όπως είπατε, αποφασισμένοι, διψασμένοι να απαντήσουν, να κερδίσουν πράγματα. Έτσι νομίζω, έτσι τους βλέπω. Τα παιδιά έχουν μεγάλη θέληση και όπως είπα, θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούμε να το κάνουμε. Από το να θέλεις και από το να το εφαρμόσεις υπάρχει μια διαφορά. Αλλά νομίζω ότι θα είμαστε δυνατοί και θα μπορέσουμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Όπως είπατε και εσείς, δεν σας κάνω καμία... Όχι εσείς, το είπατε στην αρχή και εγώ το καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να σας κάνω καμία ερώτηση για ότι προηγήθηκε τα 2 μάτς που έχασε ο ΠΑΟΚ. Κάτι τελευταίο. Πέρυσι μια μεγάλη νίκη του αθλήματος ήταν τα γεμάτα γήπεδα στο τέλος και ειδικά το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το βλέπετε? Ναι. Και φέτος είναι στόχος? Στόχος πάντα είναι να καταφέρουμε να φέρουμε φίλους στο γήπεδο και να τους ευχαριστήσουμε. Πέρσι έγινε στο μέγιστο βαθμό. Και στα ημιτελικά και στο τελικό. Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Φέτος ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει, αλλά πιστεύω πως αν δείξουμε εδώ ότι κάνουμε κάτι καλό σήμερα και την Παρασκευή, πιστεύω πως το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά να περιμένουμε μόνο νίκες, έτσι δεν είναι. Σωστά. Ο αθλητισμός έχει και την νίκα μέσα. Και, αλλά αν είμαστε πάντα ψηλά και διεκδικούμε τίτλους και στους τελικούς να είμαστε ή μη τελικούς να χτυπάμε, νομίζω αν έχουμε αυτή την σταθερότητα στην πορεία μας, κάποια στιγμή θα ξαναέρθουν. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι και οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, ακόμα και να χαθεί αυτή η χρονιά, να μην κερδίσει κάτι ομάδα τους, αν και του χρόνου και σε δύο χρόνια βλέπουν τον ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο να διεκδικεί τίτλους, ευχαριστημένοι θα είναι. Έτσι νομίζω. Βέβαια, έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Και αυτό είναι και το κέρδος εξάλλου. Δεν είναι μόνο το ψηλότερο σκαλί που είναι. Το κέρδος είναι μια σταθερότητα και μια πορεία που να δείχνει ότι έχει μια παρουσία συνεχή. Εξάλλου, το δικό σας άθλημα είναι πιο καθαρό απ' τα άλλα και εκεί έχεις πιο πολλές πιθανότητες να πάρεις τίτλο. Είναι δεδομένο αυτό. Σχέση με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ είναι δεδομένο. Κύριε Καραμαζίδη, καλή επιτυχία για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.